Καλησπέρα σας, βράδυ Πέμπτης. Παρεμβάσεις στο Blue Sky με τα μέτρα και τα αντίμετρα να ψηφίζονται στην Βουλή και να αποτελούν και τον καμβά της φοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ Τσίπρα, Μητσοτάκη, των υπόλοιπων αρχηγών. Καλώς τον κύριο Χρήστο Πυλαλή, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Πυλαλή. Καλώς τον κύριο Γιώργο Δαλιάνη, γραμματέα οικονομίας στον ΑΝΕΛ. Καλησπέρα σας κύριε Δαλιάνη, να είστε καλά. Τον κύριο Θανάση Πλεύρη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τον κύριο Λάμπρο Ρώση από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Τάκη Ευαγγελίου από την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα σας. Κύριε Ευαγγελίου, θέλω μια πολύ σύντομη τοποθέτηση και θα σας ξαναδώσω το λόγο μόλις γυρίσουμε από τους τηλεθεατές. Ελάτε. Καλησπέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Αυτό που αντιμετωπίζουμε, αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα και σήμερα στο πάνελ είναι ότι βλέπουμε και στη Βουλή. Όπως είπε και ο κύριος που είναι ο εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που ήρθε από τη Βουλή, αυτό που βλέπουμε, τι βλέπουμε αλληλοκατηγορίες, ο ένας να κατηγορεί τον άλλον, αλλά μόλις κλείσουν οι κάμερες στη Βουλή όταν πάμε στο εντευκτήριο, όλοι είμαστε μια παρέα και πίνουμε τα καφεδάκια μας και καλαμπορίζουμε. Αν είχαμε μια κάμερα δηλαδή στο εντευκτήριο αυτή τη στιγμή, προηγουμένως είδαμε τον κύριο Τσακαλώτο και μια φορά που δείξε τα πλάνα κάτω στα έδρανα, ήταν άδεια τα έδρανα. Οι βουλευτές σε λίγο θα ψηφίσουν, άρα είναι εκεί. Αντί να είναι στα έδρανα και να ακούν τον Υπουργό Οικονομικών, είναι στο εντευκτήριο, πίνουν το καφεδάκι και κάνουν καλαμπουράκι. Και κάνουν κουσκούς. Έτσι, κάνουν καλαμπουράκι. Το γνωστό καλαμπουράκι, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα λυθήκανε. Θα ψηφιστούν. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πει όχι. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να γίνει ψηφοφορία αφού ναι θα περάσουν. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε τον κύριο Τσακαλώτο, όταν γυρίσει η κάμερα, τα έδρανα άδεια είναι από κάτω. Αυτό που βλέπουμε είναι, μιλάμε τέλος πάντων, απλώς θέλω να είμαι λίγο σύντομος γιατί όπως είπατε έχουν από κι άλλα μετά, είναι εδώ πέρα όλοι πνιγόμαστε. Έτσι, όλοι πνιγόμαστε, αλλά εντάξει, ποιος φταίει, φταίει ο προηγούμενος. Εντάξει, φταίει ο προηγούμενος, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει ο ΠΑΣΟΚ. Και το λύσαμε. Φταίει και τα λύσαμε προβλήματα. Αλλά το ουσκάκι μας είναι μια χαρά και το πίνουμε και αμέσως στη Βουλή. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κανένα πάρτι. Το πάρτι αυτή τη στιγμή γίνεται, άμα γυρίσει η κάμερα της Βουλής, θα δούμε. Πού είναι οι βουλευτές. Είναι 300 βουλευτές αυτοί μέσα στο Κοινοβούλιο. Από τους 300 βουλευτές στα έδρανα δεν νομίζω να πάνε από 50. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, έτσι, από τις κάμερες που γυρνάνε και βλέπουν τα έδρανα είναι άδεια. Γιατί είναι άδεια τα έδρανα? Ο σκοπός είναι να ακούσουμε τον κύριο Υπουργό Οικονομικών, τον άξιο κύριο Υπουργό Οικονομικών, τέλος πάντων, σε εισαγωγικά, χωρίς βάλτε το όπως θέλετε, να μιλάει μόνος του και εμείς το βλέπουμε από τηλεόραση. Γιατί δεν είναι βουλευτές στη θέση τους? Και είναι έξω και πίνουν καφεδάκι και περιμένουν, ξέρω εγώ. Γιατί είναι και κουρασμένοι από τη διαδικασία. Είναι αυτοί που οι σύμβουλοί τους και οι μετακλητοί επιπάλληλοι που έχουν και οι επιστημονικοί συνεργάτες που έχουν δουλεύουν για αυτούς για να διαβάσουν αυτές τις 900 σελίδες μνημόνιο βλέπουν μέσα σε 2 μέρες. Βλέπουν survivor. Δεν βλέπουν ακόμα, δεν ξέρω αν ξεκινήσει. Μπορεί να ξεκινήσει, είναι 10 ώρα, λογικά θα ξεκινήσει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τι γίνεται στην κοινωνία έξω, να πνίγεται όλος ο εργασιακός τομέας. Όλοι εδώ πέρα έχουν λύσεις. Άλλη μια φορά θα επαναλάβω πάλι τα ίδια, επαναλαμβάνομαι. Αλλά δεν μας λέει κανείς τι γίνεται. Βλέπουν όλοι τα καλά, μάλλον βλέπουν όλοι αυτό το ωραίο κομμάτι. Βλέπουν τον κόσμο π.χ. να πηγαίνει στις διακοπές του, να πηγαίνει στα ξενοδοχεία, να πίνει καφέ, να κάθεται στις καφετέρειες, να πίνει καφέ και νομίζουν ότι υπάρχει ανάπτυξη. Κανείς δεν λέει όμως ότι τα ξενοδοχεία αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους τους, αδυνατούν να πληρώσουν τους μισθούς των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτά, καθώς επίσης και οι τυχόν ανακαινήσεις που γίνονται και οι τυχόν κατασκευές που γίνονται καθαρά με τις πλάτες των εργατών οι οποίοι μένουν απλήρωτοι για πάρα πολύ καιρό, ώστε να γίνουν αυτά και να πάει ο κόσμος διακοπές του και να λέμε όλοι τι ωραία έξοδο είχαμε το Πάσχα, όπου γέμισε η Ελλάδα και υπάρχουν λεφτά. Οι καφετέριες είναι γεμάτες, αλλά κανείς δεν λέει ότι κάθε επιχείρηση που τη βλέπεις εσύ ανοιχτή, κάθε μήνα είναι ανοιχτή με άλλο ιδιοκτήτη γιατί ο προηγούμενος φαλήρισε. Απλώς ο επόμενος την ανοίγει έτσι ώστε να νομίζοντας ότι θα πετύχει και θα μπορέσει να βγάλει χρήματα και να πληρώσει τους υπαλλήλους του. Κανείς δεν λέει ότι ενώ μεν το Δεκέμβριο δόθηκε το περίφημο δώρο των Χριστουγέννων με τη μορφή της και καλά 13ης σύνταξης, κανείς δεν λέει όμως ότι δεν πληρώθηκε ούτε μία, έχουμε ένα τεράστιο μάλλον έλλειμμα στις πληρωμές των φόρων και στις πληρωμές του ΕΦΚΑ. Έχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Πώς θα πιάσουμε τους στόχους? Οι στόχοι αυτοί δεν πρόκειται να πιαστούν. 6% το μήνα Μάρτιο κάτω. Δεν πρόκειται να πιαστούν οι στόχοι ποτέ. Και αυτό συνεχίζεται. Θα έρθουν πάλι νέες φορολογικές δηλώσεις. Ποιος θα πληρώσει? Δεν πληρώσουν τα προηγούμενα. Θα πληρώσουν τα επόμενα. Με τι θα πληρώσουν? Με τι έσοδα θα πληρώσουν? Όλοι χάνουν λεφτά. Και το μόνο που έχουμε να κουβεντιάζουμε είναι ότι τι ωραία ο κόσμος πηγαίνει διακοπές. Ανέφερε ο προηγούμενος ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι πάνε καλά τα πράγματα για την παιδεία και μάλιστα ότι έγινε από το προνήπιο. Βεβαίως έγινε από το προνήπιο. Συγγνώμη, ότι είναι διετής πλέον η προσχολική. Εγώ δεν το είπα, αλλά ναι, αυτό το λέτε εσείς, καλό είναι. Το λέω εγώ γιατί έτσι εξήγηλε ο πρωθυπουργός. Αυτό όμως ποιος το πρότεινε? Το καταθέσαμε εμείς
πέρυσι το Μάιο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. 40 χρόνια γιατί είμαστε αριστερά είναι η διευθυντή. Ναι, βεβαίως. Για να δεν το έκανε ποτέ. Εντάξει, εμείς το έχουμε. Όμως δεν έχετε. Πρόγραμμα παιδείας δεν έχετε κανένα. Έχετε πει. 40 χρόνια αγαπητέ. Το πρόγραμμά σας παιδείας ποιο είναι. Το πρόγραμμά μου. Ναι, ποιο είναι. Άμα θέλω 3 λεπτά, βεβαίως μου αρέσει. Και 15 λεπτά σας δώσω. Δεν έχετε κατευθυμένο πρόγραμμα. Όχι, πρόγραμμα έχουμε και έχουμε εφαρμόσει. Μόνο 2.500 εκπαιδευτικοί που φέραμε στα τεχνικά σχολεία φέραμε 10.000 μαθητές πάλι πίσω στα έδρανα. Βεβαίως. Αλλά αυτό είναι ένα από τα 100 που να σας πω. Τι έχετε? 2.500 επαναφέραμε κόσμο που τους είχατε πετάξει προηγούμενες κοινότητες. Αυτούς που είχατε πετάξει. Αυτούς που είχατε πετάξει, βεβαίως. Αυτοί τι αντιπροσωπεύουν όμως, 10.000 από την πρώτη χρονιά, 10.000 μαθητές γυρίσανε στην πιο αδύναμη οικονομική κατηγορία που είναι τα τεχνικά λύκεια. Στα τεχνικά μόνο και μόνο αυτό. Αποδεσμεύσαμε την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου από τις πανελλαδικές και την είσοδο στο πανεπιστήμιο και τα γυμνάσια. Δεν μιλάτε πάνω μου. Παρακαλώ, είστε μορφωμένος άνθρωπος. Ποιο είναι το επίπεδό σας? Σας παρακαλώ πολύ. Είστε μορφωμένος στο επίπεδό σας, ποιο είναι? Να μιλάτε πάνω μου και να με αφήνετε να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Θα με ακούσετε και μετά. Αυτό το πράγμα είναι το επίπεδό σας. Το επίπεδό σας είναι αυτό. Δεν σας ρώτησα για την παιδεία. Εγώ σας είπα ότι το πρόγραμμά σας είναι αντιγραφή του δικού μας προγράμματος. Και άμα δείτε αυτό που καταθέσαμε το Μάιο, αυτό που είπατε εσείς τώρα είναι copy-paste ακριβώς των δικών μας θέσεων. Και αυτό σας το λέω γιατί είμαι και στον τομέα της τομέας παιδείας και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι καταθέσαμε μέσω του βουλευτή μας του κ. Μεγαλομίστακα. Έτσι πάρα πολύ καλά. Εσείς δεν έχετε τίποτα. Ναι, να το καταθέσετε κι εσείς. Να το καταθέσετε. Παρακαλώ, κάτι άλλο. Καταθέσετε το πρόγραμμά σας. Το γυμνάσιο, γιατί δεν το αποδεσμεύσατε πότε, μετά από τις πανελλήνιες εξετάσεις, μετά από δικιά μας ερώτηση πέρυσι. Από την ερώτησή σας. Από, το κάνατε πότε. Γιατί δεν το κάνατε τόσα χρόνια που ήταν. Και δεν θα μιλήσουμε για την παιδεία μόνο. Μα δεν γνωρίζετε καν την παιδεία. Εγώ δεν γνωρίζω για την παιδεία. Τις πανελλήνιες για την ακατάργηση. Πόσες φορές ήσασταν μέσα στις τάξεις, πόσα χρόνια είσαι μέσα στις τάξεις. Σοβαρό λόγο. 7. Πόσο? 7. Εγώ είμαι 17. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό, να μου πείτε, δηλαδή, ποια είναι η εμπειρία σας. Υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι έχουν 30. Άρα, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Εγώ σας μιλάω τώρα που μου λέτε ότι δεν γνωρίζω από παιδεία. Λοιπόν, τώρα, το θέμα μας είναι άλλο. Και για να κλείσουμε, γιατί η μέρα η ώρα τελειώνει. Επειδή έχουμε και jackpot τώρα, άλλη μια είδηση που σας δίνω τώρα, έχουμε και jackpot τώρα με τον ΟΠΑΠ. Θέλω τέλος του χρόνου που θα κλείσουν περίπου στα 1.000 πρακτορία ΟΠΑΠ λόγω της νέας σύμβασης και θα μείνουν άλλες 7.500 οικογένειες στον δρόμο. Τέλος του χρόνου θα γίνει αυτό, γιατί είναι υπογεγραμμένοι ότι δεν ακολουθήσαν τη νέα σύμβαση, γιατί τους μειώσαν τα ποσοστά κέρδους. Θα μείνουν και 7.500 οικογένειες. Να δω αυτές οι 7.500 οικογένειες που θα μείνουν στον δρόμο, γιατί θα μείνουν και δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί πλέον το νέο καθεστώς λέει και άλλες απολύσεις. Να δούμε δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το πράγμα τι θα κάνουμε κι άλλα. Γιατί δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Μιλάμε όλοι για τα νέα μέτρα και την όλη την ανάπτυξη που έρχεται. Αλλά δεν έχετε καμία ανάπτυξη. Η μία επιχείρηση κλείνει μετά την άλλη. Και τα μόνα που μένουν ανοιχτά, ποια είναι τα μόνα που μένουν ανοιχτά? Πείτε μου, κύριε εκπρόσωπε τη κυβέρνηση. Αν αρχίσω και μιλήσω πάλι, θα έχετε πρόβλημα. Τι μου λέτε, εγώ να μιλάω πάνω, σα ρωτάω και μου απαντάτε. Σα ευχαριστώ όλου πολύ. Καλή σα νύχτα.